Με τις φαντασμαγορικές αυτές εικόνες από την τελετή έναρξης άνοιξε και επίσημα η αυλαία του Ελλάς Beatles Fina Artistic Swimming World Series 2019 την Παρασκευή στην Αλεξανδρούπολη. Περισσότεροι από 300 αθλητές και αθλήτριες από 18 χώρες συμμετέχουν στη σπουδαία αυτή διοργάνωση, με την πρωτεύουσα του Εύρου να προβάλλεται στα πέρατα του κόσμου. Με μεγάλη μου χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη. Είμαι πολύ περήφανος και χαρούμενος και συγκινημένος που χάρη στις διαρκείς και αναγόνιες προσπάθειές μας καταφέραμε να εξοπλίσουμε το δημοτικό μας κολυμπητήριο με όλο το σύγχρονο εξοπλισμό και σήμερα η Αλεξανδρούπολη εντάσσεται στο παγκόσμιο χάρτη της σπουδαίας αυτής διοργάνωσης δίπλα στο Παρίσι της Γαλλίας, το Καζάν της Ρωσίας, το Τόκιο της Ιαπωνίας, το Πεκίνο της Κίνας, το Γκρίνσμπορο της Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το Κεμπέκ του Καναδά, τη Βαρκελόνη της Ισπανίας και τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας. Αγωνιστήκαμε πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια για να γίνει αυτό το σύγχρονο υπέροχο κολυμπητήριο και πιστεύουμε πως με τη σημερινή παγκόσμια αυτή πολύ σημαντική διοργάνωση η πόλη μας, η Αλεξανδρούπολη, θα ενταχθεί πολύ σοβαρά στο χάρτη του αθλητικού τουρισμού. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και πάλι να ευχηθώ στους αθλητές όλους καλή επιτυχία και σε εσάς να απολαύσετε αυτό το υπέροχο θέαμα. Εκ μέρους της Κολυμπητικής Ομοσπονδίας, σας ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, είμαστε ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε στην όμορφη πόλη σας, όπου έχετε ήλιο, θάλασσα και τρομερή ελληνική φιλοξενία. Στο όνομα όλων των αγωνιζομένων, υπόσχομαι ότι θα λάβουμε μέρος σε αυτούς τους αγώνες, σεβόμενοι και ακολουθώντας τους κανόνες, οι οποίοι τους διέμουν, με την δέσμευση να αθλούμαστε χωρίς απαγορευμένες μεσόδους και ουσίες, μέσα στο αληθινό πνεύμα της Αγγελούς Άμυλας για την δόξα του αθλητισμού και την τιμή των πατρίδων μας. Στο όνομα όλων των κριτών και αξιωματούχων, υπόσχομαι ότι θα εκτελέσουμε τα καθήκοντά μας κατά τη διάρκεια αυτών των αγώνων με πλήρη αμεληψία, σεβόμενοι και τηρώντας τους κανόνες οι οποίοι τους διέπουν μέσα σε αθλητικό πνεύμα ευγενούς αθλητικής άμυλας. Το σπουδαίο αυτό αθλητικό γεγονός που θα παρακολουθήσετε είμαι σίγουρη ότι θα αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στην ιστορία της καλλιτεχνικής κολύμβησης του αθλήματος που συνεχίζουμε ακατάπαυστα να υπηρετούμε. Θέλω να ευχηθώ μεγάλες διακρίσεις, σπουδαίες επιδόσεις σε όλους τους αθλητές που μας τιμούν με την παρουσία τους. Γυρίσω λοιπόν την έναρξη των αγώνων Ελλάς Beatles Cup Artistic Swimming World Series 2019. Όσο αφορά το αγωνιστικό σκέλος, την Παρασκευή η αθλήτρια της Εθνικής Ελλάδας, Ευαγγελία Πλατανιώτη, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο τεχνικό σόλο. Έχασε για πολύ μικρή διαφορά το χρυσό μετάλλιο από την Καναδίζα Κλίν Σιμονό, ενώ το χάλκινο στο συγκεκριμένο αγώνισμα πήρε επίσης Καναδί Πράτ. Yeah.
χάλκινο μετάλλιο στο τεχνικό ομαδικό κατέκτησε η εθνική μας ομάδα με τις Φαρακάκη, Χελαμά, Καραπαναγιώτου, Κουτσελίνη, Παπάζογλου, Πλατανιώτη, Βασιλοπούλου, Ζουζούνη, Καριώρη και Κουριαντάκη. Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Ουκρανία και το ασημένιο ο Καναδάς. Στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου η Ευαγγελία Πλατανιώτη και η Ευελίνα Παπάζογλου πήραν την τέταρτη θέση. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Ουκρανές Φιεντίνα και Ζαύτσουκ, ενώ το ασημένιο οι Ιταλίδες Σερούτι Φέρο και το χάλκινο οι Καναδές Χόλτνερ Σιμονό. Η διοργάνωση ρίχνει αυλαία το απόγευμα της Κυριακής.